Έγινε μια προσπάθεια πέρσι να εκπαιδευτεί το προσωπικό με βάση τα νέα δεδομένα προφανώς που έχουν προκύψει, υγειονομικά πρωτόκολλα κατά βάση. Θα έλεγα ότι δεν πήγαμε άσχημα, όμως τελικά στο διατάφτα δεν κολλήσαμε κορονοϊό στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι. Αυτή είναι μια κόρτα. Τώρα δεν ήρθαν πολλοί, δεν ήρθε το ένα, δεν ήρθε το άλλο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε μια διαχείριση μεν καλή, αλλά δεν είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα, δεν είχαμε ροές. Είχαμε μικρές πληρότητες. Άρα δεν πήγαμε, αν θέλετε, στο διατάφτα του πολέμου, εντός αγωγικών η λέξη. Συνεπώς, τώρα χρειάζεται προφανώς ακόμη περισσότερη συγγνώμη, κατάσταση. Συγγνώμη, και όσοι είχαν επισκεψιμότητα ήταν οι πιο οργανωμένες μονάδες σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε σίγουρα την κατάρτιση του προσωπικού μας. Εδώ θα βγάλω και μία είδηση, αν θέλετε, του πιεστηρίου. Σε αυτό κατευθύνεται η κυβέρνηση για τον Απρίλιο. Συνολικά, σε μία νέα σκέψη για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της χώρας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, κατά βάση, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, όπου λόγω του ότι διαφαίνεται να μην είναι αυτή η λεγόμενη έναρξη της θερινής σεζόν πάρα πολύ καλή, να μπορέσουμε εκεί, σε αυτές τις ημερομηνίες, να μπει ο κόσμος σε μια νέα κατάρτιση, νέου ύφους κατάρτιση, στο οποίο θα έχει και εξετάσεις. Είδατε, σας είπα, είδηση επί του επιστηρίου, Μιχάλη. Κάτι ναι, εντελώς ναι. Καινούριο. Κάτι εντελώς καινούριο. Όχι κάνουμε τηλεδιάσκεψη και φύγαμε. Αλλά έτσι. Αναμένουμε να δούμε πώς θα το έξει. Με certificates, όπως γίνεται στο εξωτερικό, γίνεται με certificates. Δηλαδή, εκπαιδεύεται το προσωπικό και παίρνει και πιστοποιητικό που του φαίνεται χρήσιμο στην πορεία. Βέβαια. Ναι, με τη λεπτομέρεια στην Ελλάδα ότι αν δεν πάρεις το πιστοποιητικό, δεν θα πληρωθείς. Ακούγεται λίγο κάπως, γιατί κακά τα ψέματα με 534 κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να λύσει. Από τη μία, από την άλλη, όλοι βάζουμε πλάτη. Όλα τα ξενοδοχεία δανείστε. Όλα είναι κλειστά από όσο καιρό. Άρα λοιπόν, το κυρίαρχο για μένα είναι ότι ναι. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα παίξει μεγάλο ρόλο γενικότερα η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε οι αλλαγές και στην τριτοβάθμια ή στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Υπάρχουν στοιχεία στο νομοσχέδιο για το διάβαση που αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Επιλογή, δεύτερη επιλογή. Γιατί ξαφνικά ο άλλος έβλεπε, ήθελε να πάει ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ παράδειγμα θα πω, δεν ήταν τόσο καλός μαθητής, μέτριος εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, και η βάση ήταν στο Θεό. Επειδή, παράδειγμα, η Αστέρ είναι μόνο δύο, ας πούμε, εκπαιδευτήρια ή κάπως έτσι. Ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, γίνονται αλλαγές και φυσικά σε αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο πώς θα κινηθεί το Υπουργείο Τουρισμού στο καθαρά δικό του εκπαιδευτικό κομμάτι. Ξέρετε, υπάρχουν οι δομές των ΙΕΚ, υπάρχει η Αστέρ, στην οποία έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Κόνσολα πριν αποχωρήσει. Δεν έχει σημασία, γνωρίζουν τα θέματα πολύ καλά και οι Αστέρ πήραν αυτό που ψάχναμε πάρα πολύ καιρό. Επαναδραστηριοποιήθηκαν οι σχολές ξεναγών κλπ. Χρειάζεται κουλτούρα καινούργια και στους εργαζόμενους. Κουλτούρα δηλαδή θρανίου, να το πω έτσι απλοϊκά, και κουλτούρα η οποία θα δώσει στον εργαζόμενο το ένοσμα να παραμείνει ξενοδοχοϋπάλληλος. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Να καταλάβει ότι αυτό είναι το επάγγελμά του και ότι από αυτό μπορεί να πορευτεί. Και όχι μόνο σε αλυσίδες, για παράδειγμα, που μπορεί να υπάρχουν, ή σε ομίλους. Να μπορεί να πάει και σε μια πιο μικρή επιχείρηση να τη στελεχώσει. Με 100 δωμάτια, με 150 δωμάτια. Όλοι έχουμε ανάγκη από καλά χέρια, όπως το λέμε κοινώς καθημερινά.